Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιωνών. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκτητε πέντες αληθείας, ο πάντοτε ουπάνω καρπάνω πληρών, ο θησαυρός των αγαθών ζωής χορηγός, ελευθέ και σκηνής ημών, κεθάρισε ονομά σου, πάσης και λίδος, Χριστός, καθετάς ψυχάς ημών. Αμήν, άγιος Θεός, άγιος Κυρός, άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, άγιος Θεός, άγιος Κυρός, άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, άγιος Θεός, άγιος Κυρός, άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κύριε αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον σε νομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείς ημών, ένα και τερματός σου, κυλέησον, κυλέησον, κυλέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτρι ημών, ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ορθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των οποίους σου δώσε μεν σήμερον, και άφεσε μεν τα αφλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς συνέχισε μας εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε μας από το πονηρό. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον κληρονομίαν σου, νίκας εις βασιλεύσεις τα βαρβάρων δωρούμενος και των ζών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ο υψωθήσον το σταυρό εκουσίως τη επωνύμου σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον τη δυνάμει σου πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει την συν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπιων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβεράχε κατέσχυνε μην παρήδες αγαθήτες και σιές ημών πανήμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξο πολιτείαν σώζει όσο κέλες βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκη. Διότι έτσι και στον Θεό μόνοι ευλογημένοι. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά μεγελαίο όσου δε μεθάσου πάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δε μεθάρει πετών ευσεβών και του δόξον χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δε μεθάρει πετού αρχιεπισκόπιου μον Αλεξίου και πας της νημιμένου αδοφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι λέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξαν εναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε. Δόξα τη Αγία και όμοσιο και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, δόξα νυψίζει Θεό και πηγή σειρήν ανθρώπης εδοκία. Δόξα νυψίζει Θεό και πηγή σειρήν ανθρώπης εδοκία. Δόξα νυψίζει Θεό και πηγή σειρήν ανθρώπης εδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανοίγει την ενεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανοίγει την ενεσή σου. Κύριε την πληθύντησαν οι θυγοντές με. Πολλοί επενίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού αν του Θεού αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήτουρμο η δόξη μου και υψώνει τη κεφανή μου. Φωνή μου προσκύρινε και έκραξα και υποκοσέ μου ξόρος Αγίου αυτού. Εγώ κοιμήθη και ύπνος αξιγέρθηνε το Κύριο σαν λείψετέ μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριά τον ναό, το κύκλος είναι επιτιθεμένο μη. Ανάστα Κύριε σώσε με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντως εκθρένοντας μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθη και ύπνος αξιγέρθηνε το Κύριο σαν λείψετέ μου. Κύριε, μη το θυμώσου ελέξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ό,τι τα βέλη σου εναπαγισάμε και επιστήριξε τα βεμέ τη χείρα σου. Ουκ έστειν η αίσθηση τη αρκή μου από πρόσωπο τη οργή σου, ουκ έστειν η ειρήνη στο στέι μου από πρόσωπο των αμαρτιών μου. Ό,τι η ενομία μου υπερήρε την κεφαλή μου, όσοι φορτίαν βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάπησαν οι μολοπέ μου από πρόσωπο τη αφροσύνη μου. Ταλαιπώρησαν κατά κάμπτη νέου τέλου, όλη την ημέρα τη κυτροπάζουν επορευόμην. Ό,τι η ψώμη μου εμπλίζησαν βεγμάτων, και ουκ έστειν η αίσθηση τη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έω φόδρα, οριόμουν από σαν αμμό τη καρδία μου. Κύριε εναντίον σου πα επιθυμία μου και ω αμμό μου όπω σου κοπεκρύβει. Η καρδιά μου ταράχθη, καταλυπέ με ισχύ μου και το φω του οφθαλμό μου και αυτό ουκ έστειμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξεναντία μου ήγησαν και έστησαν και οι εγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζουν το ζητούν τη ψυχή μου και ζητούν στα κακά μου αλλάλη σωματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό σου γλυκών και ω ή άλλο κανείογον το σώμα αυτού. Και γενόμενο ο άνθρωπο ουκ ακούων και ουκ έχουν το σώμα τι αυτό λεγμό. Ό,τι επίση Κύριε, ήλπι σα ή ακούσει Κύριο Θεό μου. Ό,τι είπων, μη που ούτε επιχαρώσει μια εχθρή μου και το σαλευθύν πόδα μου επιμεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ ει μάσιγα έτοιμο και λιδό μόνο ποιό μου στη διαπαντό. Ό,τι να νομιά μου εγώ να αγγελώ και με ερμηνήσω περί τη αμαρτία μου. Η διεχθρή μου ζώση και χρόντεντε περ με και πληθύνει σαν μισού με αδίκω.
Είναι τα παιδιδόντε μη κακά, αντί αγαθόν ευαλόμοι, επί κατά δύο και αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπει με, κύριο Θεό μου, μη αποσύσαβε μου πρόσει τη βοηθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπει με, κύριο Θεό μου, μη αποσύσαβε μου πρόσει τη βοηθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεορθίζω, ύψησε η ψυχή μου, πόσο πρόσει η σάρξ μου, εγγύερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτω αν το αγιώ, θυνσή του ειδίν τη δυναμή σου και την δόξα σου. Ό,τι κρίσον το αλαιό σου υπερζωά στα χείλη μου επενίσουσίσαι. Ούτε σε ευλογήσω εν τη ζωή μου και το όνομα τη σου αρώτα χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητα τη πλησή η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου συνέσαι στο στόμα μου. Ήμνη μου να ευώνω σε πτυστρομνή σου εν τη όρθι σε μελέτων ει εν. Ό,τι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπτε ρήμου σου αγαλιά σου με. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου μου να λάβει το ενταξιά σου. Αυτή δε εισμάτινη ζει τη ψυχή μου και σε ελέψουν τα εισακατότητα τη γη. Προδοθήσουν τα ισχύρε ορμφαία, μυρίε αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύ δεν φρανθίσει το πίτι Θεό, απεινεθίσει το πάσο μνήμον αυτό, ότι είναι φράγιστο, μάλλον τα άδικα. Εν τη όρθιη σε μελέτων είσαι, ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπτη ρίγμα σου καλλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου μου δεν λάβει το ενταξιά σου. Δόξα πατρί και ο και ο πνεύμα και νυν και η ξώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, 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 δόξα ο Θεός, αλληλούια, 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 δόξα ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα ο Θεός, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εἰ και ἐξ ἀνά στον αιώνα αμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το όσο δέησίν μου. Ό,τι επλήστη καχόν η ψυχή μου και η ζωή μου τα αδίκησε, προσολογήσει μετά των κατεβαινόντων εσλάχων, γεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, εν νυχρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέμουσαν τάφου, ο νου και μνήσιζε, τι και αυτοί εκ της χειρός οπόστησαν. Εδεντόμεν λάκκο κατά τ' άτομο σκοτεινή χρυσή αθανάτου, επεμέ επισηρήχθη ο θυμός σου και πάντα με τεριασμού σου επίγαγε σε πεμέ. Εμάχρυνε στου σωστού μου από μου, εδεντόμε δέλημα η αυτή. Παρεδόθην και ο και ξυπρεβόμενη ο θελμή μου ασθένη απτοχία. Εκ έκραξα προσέα κύρια όλη την ημέρα διαβέτασε προσέα κύρα μου. Μη τη νεκρή πίεση στα μάσια, η ατρία να σύσου και σουμί συντέσει, μη διήγησε τέτοιση το τάφο το αλαιό σου και την αλήθειά σου αντεπαλία. Μην οθήσετε το σκότι τα μάσια σου και δικαιοσύνη σου και επιλυσμένη. Καγό προσε κύρια και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προθάσισε. Είναι τι κύρια αποθήσει ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό του σοπιμού. Πτωχό είμαι εγώ και κόπησε εκνεότητό μου, ψωθίζα ταπεινώθην και εξπορήθην. Έπε με δίλθεν οριέ σου, οι φαβρισμοί σου ξεταραξάν με. Ή και κλωσάμε ω ίδρυο όλη την ημέρα, περιέσχομαι άμα. Εμάχρυνα σε μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε Θεό, ο σωτηρία μου ημέρασε και έγραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σε προσευχή μου κλείνουν το ούσο δεησί μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο και πάντα μου το όνομα το άγιο αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο και μη πελανθάνω πάση τα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάση τα ανομία σου, τον ιόμενο πάση τη γνώση σου. Τον λυτρούμενο εκθορά στη ζωή σου, τον σταφανούντα εν ελέη και εκτερμή. Τον επιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, αν εκκαινησίσαι το εσάι του νιώτη σου. Ποιον ελεημοσύνη ο κύριο και χρήμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε οδού αυτού του Μωυσή τη γη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελέημον ο κύριο μακρότιμο και πολυέλαιο. Ουκ ιστέλο ορισίσετε ουδέ στον αιώνα μην ήμ. Ουκ κατά τα σανομία σημών επίση εν ημίν. Ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδο και νημίν. Ότι κατά το ύψο ουρανό από τη γη σε κρατέω ο κύριο ο έλεο αυτό που δυσφομμένο αυτόν. Καθώ ο απέχο στην ανατολή από τη σμών εμάκρυν αφημών τη ανομία σημών. Καθώ ικτήρι πατηριού οκτήρισε ο κύριο σπομμένο αυτόν. Ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών ενίσθη ότι χούσε μεν. Άνθρωπο, ο συγχώρτησε η μέρα αυτού, ω η άντρο του αγρού, ούτω εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθε είναι αυτό και ούχη υπάρξει, και ούχη επιγνώσεται την οτόπον αυτού, το δε έλεο του κυρίου από το αιώνα και έω αιώνα επισπομμένο αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίσημων τη φυλάσσουν διαθήκην αυτού, και μη μένει στον εντολόν αυτού του πίση αυτά. Κύριο είναι το ουρανό, ετοίμασε το θρόνο αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντοντα πόζει. Ευλογείται τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ, ποιούντα τον λόγο αυτού, του ακούσει φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάση η δυνάμιση του, η λειτουργία αυτού, ποιούντα το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο ποτέ αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Εμπαντή τόπο ποτέ αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, εισάκουσα τους προσευχείς μου, ονότι τη δέησή μου, τη λυθία σου, εισάκουσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθετε στις κρίσεις με τον δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός της ψυχή μου, εταπείρωσε εις γην την ζωή μου. Εκαθίσέ με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνας και κηδείασε επεμέ το πνεύμα μου, ενώ μια ταράκτη καρδία μου. Εμνήσει την ημέρα των αρχαίων, εμιλέτη σαν πάση έργη σου, ποιήμαση των χειρών σου, εμελέτων. Διεπέτασα προσέα χείρα μου, ψύμων γίνει δρόση. Ταχύ, εισάκουσα μου, κύριε, εξέλιπτο πνεύμα μου, μη αποσυρεύσει το πρόσωπό
πόνου μου και μειωθεί μα κατά βένου ει ελάκουν. Ακουστώ πίσω με το πρωί το λαιό σου, το επισήλπισα. Γνωριστώ μου, κύριο, τον υπορέσουμε το προσέρι από την αιχμή μου. Εξελνούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Διδαξώ με το πίν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία είναι και το τερματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εν τη λήψη ψυχή μου και εν το λέει σου ξελοθρέψει εχθρού μου. Και απολύ πάντω λίμωνα ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημίν. Εισάκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη έλθει τη χρήση με τον δούλου σου. Εισάκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη έλθει τη χρήση με τον δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και ο πνεύμα την κοινή και η ύξη σου όνε στον αιώνα μην. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεό. Η ελπίσιμον κύριε, δόξα σου. Εν ειρήνη του Κυρίου δεήθαμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεήθαμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμποντος κόσμευς, τα θείας των Αγίων του Θείου Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεήθαμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου θεβησιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπημον Αλεξίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του πρόεδρε της ώρας ημών πάσης αρχής εξουσίας εν αυτή και του καταξηράν θάλασσαν και ρεμόν στράτου του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως της Κοινότητας και της Πόλεως Ταύτης πάσης πόλεως χώρας και το πίστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλέον των διπορούν των αεροπορούν των νοσούν των καμνώσπων εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπερπλέον των διπορούν των αεροπορούν των νοσούν γαμνώτων εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρίστινε εμάς από πάσης λήψιος οργής κινδύνων και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Κύριε ελέησον της Παναγίας Σακράντου υπερευλοημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσουν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σε Κύριε. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα του Άγιον αυτού. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη και γλωσσάμε και το ονόματι Κυρίου μην άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίου γίνεται αυτή και εσύ θα μας την οθαλμίσει μόν Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εις πάσαν τη γην εξήλθεν ο θόγκος σου ως δεξαμένη τον λόγο σου διούν Θεοπρεπώς εδογμάτισας τη φύση των όντων ετράνω σας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, βασίλειον ιερατευμά, πατερός ιε Χριστόν των Θεών οικέτευε,
δωρήσαστε ημίν το μεγαλέο. Δόξ Πατρέ και Υιό και Υιό Πνεύματι, εις πάσα τη γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου, διό Θεό πρέπος εδογματισάς, την φύση των όντων ετράνωσας, ταν των ανθρώπων ηθήκατε κόσμισας, βασίλειον ιεράτευμα. Πάτερος Ιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημί το μέγα έλεο. Και νικαίαι και εις αιώνας των αιώνων αμήν, μορφήν αναλλοιόντος ανθρωπίνης προσέλαβες, Θεόνος κατ' ουσίαν πολιές πλάχνε Κύριε, και νόμων εκπληρών περί το μην θέληση κατεδέχεις αρχικήν, όπως παύσεις τα σκιώδης και περιέλεις τον κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη τύση, δόξα τη εσπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγια συγκαταβάση σου. Έτι και έτι εν λύνη του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Της Παναγίας Σακράντου υπερευλοημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημορεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσων την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιωνών. Αμήν. Ως Βασίλειον κόσμο της Εκκλησίας Χριστού των βασίλειων πάντες ανεφημίσομε των δογμάτων θησαυρών των ανεκλειπτών διά του το γραφτός εξεπέδεσεν ημάς τριάδας ευήν Αγία ηνωμένην με τη ουσία διαιρέτην δε της υποστάσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, βασίλειες οφέ παρεστώς τη Τριάδη, οικέτευε λαβήν εν ημέρα της δίκης, ημάς τους υμνούντας και τιμώντας τη μνήμη σου, χάριν έλεος και ηλασμόν των πτεσμάτων όπως το ματί δοξάζομεν και καρδία το μόνον φιλάνθρωπον. Και νικιάει και εις αιώνας των αιώνων αμήν ο πάντων ποιητής και δεσπότης του κόσμου ον συν τον Πατρί και το Πνεύματι Άνω ως βρέφον περιτύμνεται επί γης οκτά ημέρος, όντως θείατε και θαυμαστά σου τα έργα, σίγαρα δέσποτα υπέρ ημών περιτέμνη, ως όνομου πλήρωμα. Της αρήτου σοφίας θεοπρεπώς εξαντλήσας των πλούτων των μυστικών πάσιν εθησαύρισας ορθοδοξίας τα νάματα των μεν πιστών τας καρδίας εν Θεός εμφραίνοντα των δε απίστων των δόγματα αξίως βυθίζονται όθεν διαμφωτέρων ευσεβίας ιδρώσιν εδείχθησα ήτητος της Τριάδος υπέρμαχος ιεράρχα βασιλείε πρέσβευε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων αφέσιν δωρήσαστε της εορτάζους υπόθω την Αγία μνήμη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νικιάει και εις αιώνας των αιώνων αμήν ως υπάρχον άβυσσος φιλανθρωπίας εν εδείς ο δέσποτα
μορφή του δούλου και σαρκής, περιτμηθείς δωρούμενος, άνθρωπης πάση το μεγαέλεος. Τη δύναμη των λόγων των θεϊκών, καθελώντας αιρέσεις των ζωφεράς, πάντα τα φριάγματα του Αρίου ευήθησας, της γαρφρωτής το πνεύμα Θεών ανεκήρυξας, και των χειρών εκτάσει εχθρούς εθάνατωσας. Πάσαν εκδιώξας σαβελίου λατρείαν, και πάντα φρονήματα νεστορίου κατήργησας, ιεράρχα βασιλείε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, το πτεσμά των αφεσυνδωρήσαστε, της εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη σου. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νικαίοι και εις τους των λόγων σου χάρις των θεϊκών και δογμάτων το ύψος το μυστικό, θείας ημι γέγονεν αναβάσεως κλίμαξ, πνευματική γαρπάτεν κτισάμενος άλπιγκα, εν αυτήν εκήρυξα στα θεία διδάγματα, όθεν και εις τόπον κατεσκήνωσας χλώης, μισθός των αγώνων σου κομισάμενος σώσιε, ιεραρχά βασίλεια, πρέσβευε Χριστό το Θεό, τόμ τεζάμα τον αφεσιδωρήσαστε, της εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη σου. Και νυν και αη και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο των όλων δεσπότης και ποιητής, εξαχράντου του μήτρας αρκαλαβών, προστάτης έδειξε των ανθρώπων πανάμωμε, δια τούτεο πάντες προσέ καταφεύγομεν, η λασμό πτεσμάτων ετούμεν η δεσποινά, και ον Ιησούσις λυτρωθήν ευασάνου, και πάσης κακός έως του δεινού καοσμοκράτορος, δια τούτο βοόμενση, πρέσβευε το Υιό και Θεό, το πτεσμό των αφεσυνδωρήσαστε, της προσκυνού συνεν πίστη των Παναγίων, το κόν σου. Εκ νεότητός μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλάβω και σώσον σωτήρ μου. Εκ νεότητός μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλάβω και σώσον σωτήρ μου. Ήμισουν τες αιώνες χύνθητε από του Κυρίου, ως χόρτος γαρπηριέσαστε απεξηραμένοι. Ημισούντες αιώνες χύνθητε από του Κυρίου, ως χόρτος γαρπηριέσαστε απεξηραμένοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Αγίο Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούτε και καθάν σύψουτε λαμπρύνετε, τη τριάδικη είναι μονάδι ιερόκριθιο. Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγίο Πνεύματι αναβλύζει τα της χάριτος ρήρα αρδεύοντα, άπασαν την κτήση προζωγονία. Στόμα μου λαλήσει σοφία, και η μελέτη της καρδίας μου σύνεση. Το στόμα μου λαλήσει σοφία, και η μελέτη της καρδίας μου σύνεση. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, νοτίσασε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Το στόμα μου λαλήσει σοφία, και η μελέτη της καρδίας μου σύνεση. Κύριου δεηθόμεν, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εν αγίσε πέναπαύει και εσύ την δόξα να αναπέμπομε,
το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Ενεσάτω πνοή πάσα τον Κύριο. Υπέρ του καταξιωθήν εμάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομε. Κυριελέησον, κυριελέησον. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα Τίσου. Εκ του κατά Ιωάννη, να βγει αγγλί του ένα άγνωσμα, πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος προς ελληνεθώτας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν λέγω εμήν ομοίης ερχόμενος διά της δύρας εις την αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνων αν λακώθεν εκείνος κλέπτης εστί και ληστής, και ο δύρης ερχόμενος διά της δύρας ποιμήν έστι των προβάτων. Τούτο ο θυρωρός ανοίγει και το πρόβατα της ευνής αυτού ακούει, και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτά, και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει, έμπρος εν αυτόν πορεύεται, και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί, ότι είδασι την φωνήν αυτού. Άλλο τρίο δε ουμή ακολουθήσουσιν, αλλά φεύξονται απ' αυτού, ότι ουκ είδασι των άλλο τρίων την φωνήν. Ταύτην την παροιμίαν είπεν αυτής ο Ιησούς, εκείνοι δε ουκ έγνωσαν τι να είναι λάλη αυτής. Είπεν ουν πάλιν αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήρθον προέμου, κλέπτης ή και ληστέ, αλλά ουκ οίκουσιν αυτόν τα πρόβατα, εγώ είμαι η θύρα διε μου εάν της εσέλθει. Σωθήσετε, εισελεύσετε, εξελεύσετε, και νομήν ευρύσεις. The Lord said to the Jews who came to him, Truly, truly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs in by another way, that man is a thief and a robber, but he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the gatekeeper opens. The sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. A stranger they will not follow, but they will follow him, for they do not know the voice of strangers. This figure Jesus used with them, but they did not understand what he was saying to them. So Jesus again said to them, Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not heed them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα λέω σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψε το τμήμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισώ με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ονοποιώ μου στη διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρό ονοποιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσεις δεν το κρίνεσαι σε. Η δουγάρα εν ανομίες είναι αλήθιν και να αμαρτίζει και σησέ με η μήτρη μου. Η δουγάρα αλήθεια εν ηγάπησε σας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαρισίσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθίσουμε. Ακουτείς μια αγαλίαση και αφροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτα δεπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρανακτήσον εν μία ο Θεός και πνεύμα θες εγγέννησον της εγκάτης μου. Μια απορρίψη μου από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μία αντανέλης απ' εμού. Απόδοση μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικών στηριξώ με. Ιδάξω ανώμους ας οδού σου και ασεβείς επισέψωση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάσει τα γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε το χειλημονή.
ανοίξει και το σώμα μου ανοίγει λίτε την εσύ σου. Ό,τι θέλει, ασύ εν εδωκάον όλο καυτώματα ο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό, ού και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε τη δοκία σου θυσιών και οικοδομήθη τότε δείχνει Ιερουσαλήμ. Τότε δοκίσει θυσία δικαιοσύνη. Αναφοράν και ολοκαυτάματα. Τότε ανίσω την επιθυμία θυσιών σου μόσχου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Τες του Ιεράρχου πρεσβείες ελεήμων. Εξάλλητον τα πλήθη. Τον εμών εγκλημάτων και νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν τες της Θεοτόκουν πρεσβείες ελεήμων εξάλληψον τα μλήθη τον εμών εγκλημάτων ελεήμων ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου κατά το πλήθος των εκτιρεμών σου εξάλληψον το νόμιμα μου εξεχήθη χάρις εν χείλες σου όσοι Πάτερ και γέγονας ποιμήτης του Χριστού Εκκλησίας διδάσκουν τα λογικά πρόβατα πιστεύεις εις τριάδα ομοούσιον εν μία θεότητη. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέηκοι εκτιρμής. Ύψωσον κέρας Χριστόν ον Ορθοδόξο και τάψον εφημάς τα λαή σου τα πλούσια. Πρεσβείες παρακράντου δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Δυνάμι του Κοιμίου Ζώπιου Σταυρού προστασίας των τιμίων επωρανίων δρέμενα σαμάτων οικεσίες του τιμίου εν δόξου. Προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων. Πανεφήμου και από το κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών μεγάλων ελεγχών και μενεϊκών διδασκάλων, του Γεωργίου του Θεολόγου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίου του Ιωάννου του Ελέημονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Σπιδίδωνος Επισκόπου του Ρημιθούντος Διονυσίου, Αρχιεπισκόπιον Εξαξανθίου και Νεκτερίου Παντοπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων εν δόξων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Πεοφόρα Δημήτρη του Μυροβλή του Θεοδόρη του Δίνωνος Θεοδόρη Στατιλά του Μινά του Θαυματουργού των Ιερομαρτύρων Πολυκάρπου Ήγνατη ώρα Λάμπος Ελευθερίου και Κουσμάτου Ετελού των Αγίων εν δόξων μεγάλων γυναικών μαρτύρων Θέκλας Βαβάρας Κυριακής Αναστασίας Εκατερίνης Φωτεινής Μαρίνης Παρασκευής και Ερήνης των Αγίων ενδόξων και καλονίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Παρασκήσει Λαμσάντων των Ιης Πατρός Σιμών Νικολάου Βησόμ Μύρων της Λυκίας Προστάτου Εκκλησίας και Πόλεως Ταύτης των Αγίων και Δικαίων Θεών Πατρονικήμ και Άνης των Ιης Πατρός Σιμών Βασιλείου Επισκόπου Μύρων Καπαδοσία ου και τε μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Ιούνι και τεβεμέν σε μόλι πολυέλεια εκείνη επάκουσαν εμών των μαρτυρών δερμέν σου και λέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. 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 Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μελιού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν του Παναγίου και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όφθης βάσης άσιτος της Εκκλησία νέμων πάσιν άσυλον, την κυριότητα βρωτής επισφραγίζον σεις δόγμασιν, ουρνοφάντορ βασίλειώσιε. Ουρνοφάντορ βασίλειώσιε. Της σοφροσύνης η κρατήρ, το στόμα της σοφίας και βάσης των δογμάτων βασίλειος ο Μέγας, πάσιν αστράπτην νοερός, δεύτε ουν
και στόμεν εν το οίκο του Θεού, θερμός εναντενίζοντες τις θαύμασεις τους τούτους τερπόμενοι, και ως περλαμβιδόνι αστραφθέντες το φωτί αυτών, θαλφθόμεν το του βίου καθακτρικτού το πνεύματι, μιμούμενοι αυτού την πίστην, την ζέσιν, την ταπείνωσιν, διόν οίκος εδείχθη του όντος Θεού, προς όν βοώντες υμνούμεν, ουρανοφάντορ βασίλειε όσιε. Ουρανοφάντορ βασίλειε όσιε. Την πρώτη του αυτού μηνός εορτάζουμεν την κατασάρκα περιτομήν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Δι' αυτή η μέρα μνήμη των Αγίης Πατρόσιμων Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας, Καπαδοκίας του Μεγάλου. Δι' αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Θεόδοτος ξύφη τελειούτε. Δι' αυτή η μέρα ο Άγιος Γρηγόριος, ο πατήρ του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, εν ειρήνη τελειούτε. Τες αυτών Αγίες Φρεσίες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Πειθού ανεκαλύψε πειθμένα και διαξηράς οικείους έλκυσεν αυτό, καταλήψες αντιπάλους, το κρατέος εν πολεμής, Κύριος ότι δε δόξεστε. Στη βυθαλάσσης κυματουμένος άλλος, Ήπειρον αύθης Ισραήλ δε δειγμένον, μέλας δε ποντούς τρισιτάτας Αιγυπτίων, έσκυψεν άρθρι διδρατός το τάφος, Ρώμη κρατέα. Δεξίας του δεσπότου. Ισχύν ο δίδος της βασιλεύσιν ημών Κύριος. Και κέρας Χριστόν αυτού ύψον παρθένος αποτυκτητέ, μολύτε προς το βάπτισμα διό πιστή βοήσουμε, και στην Άγιος ως ο Θεός ημών, και οι και στη δίκαιος πλήσου Κύριεν, όσοι παλαιών εκκληλούμε θαυρόχων, βορόλεοντος συντεθειμένος μήλας, αγαλιόμεν και πλατινόμεν στόμα, λόγων πλέγοντες εν λόγων μελωδίαν. Ήτον προς ημάς, ιδέτε δωρηματών. Ακήκω, Κύριε, φωνή σου, ονείπας, φωνή βόντους εν ερήμων, ποτέ βρόντισες πόλων επίδατων, το συμμαρτυρούμενο νιό. Όλος γεγονός του παρόντος, Πνεύματος ευόησε. Συ Χριστός Θεός, σοφία και δύναμης. Πίσω καθαρθής μυστικής θεωρίας, υμνών προφήτης του πρωτών κακουργία, ρίχνης γύρι πνευματή κρατουμένη, σάρκους είναι εμφαίνους αναρή του λόγου, ό, το δυνατό τα κράτη συνετρίβει. Ιησούς ο ζωής αρχηγός, λύσε το κατόκριμα οίκη, αρά το πρωτοπλάστου καθαρσίαντε, ο Θεός με δεόμενος, το πεσόνι καθαίρετε, εν το Ιορδάνι, ενώ την εκτρακτίνα υπερέχουσαν πάντα. Τον ειρήνη χάριζετε. Εχθρού ζωφόδου και βεβορβωμένου τον καθάρση πνεύματο λελουμένη. Νέα προσορφίστη με ένα πλανή τρίβων. Αγούσαν απρόσιτον τη θυμηδίαν. Μόνη προσιτήν ει Θεό κατηλάγη. Η φωνή του λόγου, ο λίγνος του φωτός, ο αιώς φόρος, του ηλίου πρόδρομος εν τη ερήμο μετανοείται, πάσα βοά της λαής και παρακαθαίρεστε, ιδού γαρ παρέστη Χριστός, ευθοράς τον κόσμο λυτρωμένον, ημέτερον εξέφνησε συμπανολβίο, ήχο πατήρ ο γαστρός εξηρέψατο, νέφησιν ούτως συμφύης γονοπέλων, φωταυγός εξόρευσεν ανθρώπων γένους, λόγον τε μου ζω,
και πρωτός προμηθεία. Νέος ευσεβής καμήνω προς προς ομιλήσαντας διασυρίζουν πνεύμα δρόσου αυλαβής διεφύλαξε και θείου αγγέλους η κατάβαση σώθεν εμφλόγη δροσιζόμενη ευχαριστός ανέμπλων. Γη περίμνητε ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλόγητος έφλεξε ρήθρο των δρακόντων τα σκάρας ότις καμίνου του ημεταρίσιν φλόγα νέους φέρουσαν ευσεβείς κατευνάσας την δισκάθεκτον αχλήν εξ αμαρτίας όλην πλήνει δε την δρόσο του πνεύματος του πνεύματος. Μυστήριο παράδοξον η Βαβυλώνος έδειξε γάμος πηγάσας αδρός δήλω τη τρίτρισε μελέν αήλο πύρης δέχεσθεν ο Ιορδάνης και στέγης ερκή βαπτιζόμενο το κτίστην τον ευλογούσι λαϊ και υπεριψούσιν εις πάντας τους αιώνας. Ενούμεν ευλογούμε και προσκυνούμε τον Κύριον ελευθέραν με νυχτή συγνωρίζεται, είδε φωτός πριν εσκοτισμένη, μόνο στενάζει τους κασκότες ο προστάτης, νυν ευλογήτως συντόνος των αιτίων, νυν πριν τα λένα των εθρών παγκληρία. Θεοτόκον και μητέρα το φωτός είναι ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλλίωση το πνεύμα μου επί το Θεό. Μεγαλύνει η ψυχή μου την τιμιωτέρα των άλλων στρατευμάτων. Ήν τον προηλίου φωστήρα των Θεών εξανατυλαντάς σωματικής συμπεριμίσαντα εκλαγούν ο παρθενικών αφράς το σώματος εσά ευλογημένη Πάναγνε σε Θεότο και μεγαλύνομαι. Μεγαλύνω ψυχή μου των κατανόμων σαρκή περιτμηθέντα ή των προηλίου φωστήρα των Θεών εξανατύλαντα σωματικός ημιν επιδημήσαντα εκλογών των παρθενικών αφράστο σώματός ασα ευλογημένη Πάναγνε σε Θεότο και μεγαλύνομαι. Μεγάλυνο ψυχή μου τον ενδιογδόη περί το μη λαβώντα υπερβάς του όρους Χριστός της ανθρωπίνης όλης φυσεώς υπερ Θεός εκ Παρθένου αποτυκτεται και το γράμμα των νομικών καθώς διαρκείεται τη σάρκα περιτεμνεται και πληρώτης του νόμου δείκνεται. Σήμερον ο δεσπότης αρκεί περιτμηθεί και Ιησούς εκκληθεί δεύτε του δεσπότου τα ένδοξα Χριστού ονομαστήρια εν αγιώτη πανηγυρίζομεν. Εν Ιησούς καρθέ ο πρεπός ανηγόρευτε σήμερον του συντάτου της και τη μνήμη δε του ιεράρχου μεγαλύνομεν. Μεγάλην ψυχή μου τον εν ιεράρχης βασίλειον του μέγα του αρχιποιμένος ως πρόβατον πιστού Χριστού βασίλειε τη ζωή φόρης ίγνησιν υπακολούθησας το τυράννο χαρτούσε αυτού ψυχή πατέρ προδεδοκάς προδιεκνύων άριστα της εκκλησίας παμακάριστε. Μεγάλην ψυχή μου τον εν είναι ιεράρχης βασίλειον το μέγα το της εκκλησίας πανιέρων Χριστού κατηδόν συστήμα υπό της εις κόσμου μένων ιεραρχίας ο Θε ο πανόλης εμβρον δυθείς κατεπέπτω και στήρανος η γαρένση του πνεύματος αείγλινου και νέγε βασίλειε. Δόξα Πατρικείο και Αγίο Πνεύματι μεγάλην ψυχή μου
της Χρυσιμποστάτου και αδιαιρέτους θεότητος του κράτους, της των Αποστόλων Καθέδρας, της Χωρίας και των Αδλοφόρων, Χριστού Πατριαρχός Κοινή και των Δικαίων Τρυφής, της Χωρίας και των Προφητών, Ιξιώθης Βασίλειε, της Θεοτόκου Μης, της Γάρ και της Τριάδος Λάτρης Γέγονας. Και νυν και η και εις τους αιώνας των αιώνων, αμή μεγαλύνω ψυχή μου την νητρός, αμένην ημάς εκ της κατάρας, ότα υπερωά εν είδαση στεγάζουν μόνος Κυρίος, αναχαιτίζον θάλασσα να βύσωστε οξυρένων, εξού αγνή την σάρκα προσλαμβόμενος, εν Βηθλέμε πήγετε προς Ιορδάνην, βαπτιστήν εν σαρκή. Μεγάλη ψυχή μου την τιμιωτέρα και δοξωτέρα των άνω στρατευμάτων, απορρίμπασα γλώσσα έφημη προς αξία, ηλίδια, ηλικία, δένους και υπερκόσμιος υμνήσεται ο τόκε. Όμως αγαθήν υπάρχουσα την πίστη δέχου και γάρ των ποθονίδας των ετθεών ημών, σίγαρ χριστιανών η προστάτησε μεγαλύνομεν. Μεγάλυνο ψυχή μου τη λυτρώσαμένην ημάς εκ της κατάρας, όντων υπερνούν τον τόκου σου θαυμάτων, νύμφη πάνα γνεμήτηρ ευλογημένη, δυστυχόντες παντελούς σωτηρίας, επάξιος κρατούμενος ευεργέτην, δώρον φέροντες, ύμνον ευχαριστία. Έτι και έτι εν λύνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Ακράντου υπερευλοημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσων την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σε Κύριε. Ότι σε ένουσε πάση δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Φιλοσοφία σε ρωτή, περιέτε με σπάτερ, το τη ψυχή σου καλήμα και το κόσμο εδείχθης ως ήλιος της θαύμαση και πίστον κατήγασας δας διανοίας Θεόφρον της Τριάδος ο Λάτρης ο Βασίλειε σοφέ και μίστης της Θεοτόκου την σάρκα περιτεύνετε ο των νόμων πληρώσας ως βρέφος οκτά ημερών των αιώνων οκτίστης και σπάργα να ηλίσετε ως πρωτός και γαλακτή εκτρέφετο τα πάντα τι απειρό ισχύει ως Θεός διακράτων και τη ροπή διεξάγων. Ναι, πά Thank you.
συμπρέπει ύμνος το Θεό. Ενείται Αυτόν επί τες δυναστείες Αυτού, ενείται Αυτόν κατά τον πλήθος της μεγαλοσύνης Αυτού, φέρειν πέρι το μην εν σαρκή, ο εκ πατρός ανευτομίστε κέρευσεως, αφράστος τεχθείς ο λόγος, και ως Θεός εκ Θεού, ενατρέπτον μένον την θεότητη, δια κατάνομον, υπερνόμων γενομένος κατάρα νόμου, εκλυτρώνται τους άπαντας και την άνωθεν ευλογίαν δε δώρητε όθε την υπεράγαθον αυτού συγκατάβασιν ανεφημούντε ζυμνούμεν και ευχαρίστως δοξάζομεν αυτόν δισοπούντες τες ψυχές ημών δοθήνε το μεγαέλεος. Ενείται Αυτόν εν ήχος άλπιγος, ενείται Αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, θέση ως Θεού γεγονός, αναγεννήσει του Θείου βαπτίσματος, τον φύση και αληθεία και προαιώνων ιών, του Θεού και λόγω νομοουσίων, Πατρί και συναναρχών, ομολόγησας ως ιε, ερητικών δε, το απειλωτά στόματα, της λαμβρότητη των σωνόγων ενέφραξες, όθεν και τα βασίλεια, τα άνω κατόκισας, συμβασιλεύουν το μόνο και φυσικός βασιλεύοντι Χριστό το πλουσίος διανέμοντι το κόσμο το μέγα ελεός. Δεν είτε αυτόν εκυμβάλλησε βήγης, δεν είτε αυτόν την πόνο και χωρό, εν είτε Αυτόν εχορδές και οργάνος, εν δόν επουρανίου ναού, ως ιεράρχης ιερός προσεχώρησας, την πράξη και θεωρία, τα της σοφίας αρχάς, ως στολήν Αγίαν περικείμενος, και νυν εις το άνω, θυσιαστήρισον ως ιε, ιερατεύων και Θεόν παρισταμένος, και την άειλον λειτουργίαν τελούμενος, με μνήσον συμπαθένσταται, παμάκρ βασίλειε, τον εκτελούντον τη μνήμη, την ιερά σου και παντιμών, Χριστόν οικετεύων, το παρέχοντα το κόσμο, το μέγα έλεος. Ενείτε Αυτόν κυμβάλλης ευχής, ενείτε Αυτόν κυμβάλλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτων των Κυρίων, όλης ιερωμένος Θεό, και ολοτρόπος εκπαιδός ανακειμένος, σοφίας της υπερσόφου, καταυγαστής της αυγές, την των όντων γνώσιν διετράνωσας, λαμπρός εξηγουμένος και σοφός διηγουμένος, τι εν της ουσίν ευταξίαν ποιουμένος, επιγνώσεως ιωτέρας υπόθεσιν, όθεν σε θεωρήμωνα και θείων διδάσκαλων και φωτοφόρων φωσήρα της Εκκλησίας κηρύττωμεν, Χριστόν ανυμνούντες, τον παρέχοντα τον κόσμο το μέγα έλεος.
Ναι, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι εξεχή. Το φως δόξα εν υψίστης Θεό και πήγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διότι μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θε, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε
Κύριε ο Θεός, ο αμός του Θεού, ο Υιός σου, Πάτρος ο αίρων, την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσταξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξα Θεού Πάτρος αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καταξίωσον Κύριε τη μέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθ' απερελπίσαμεν επίσε. Ευλογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενναία και γενναία εγώ είπα Κύριε ελεησό με, ίασε την ψυχή μου, ότι μαρτών σου. Κύριε προσεκάτε φύγων διδαξώ με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παράσι πηγή ζωής, εν το φωτί σου όψω με θα φω. Πράτηνο το ελαιό σου, της γινώσκους είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γέννη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιωνών. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
υπέρ της ειρηνής του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων και Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ερώσεως του Κυρίου Θεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεοίσιών τον εν αυτό του Κυρίου Θεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπημον Αλεξίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Θεϊθόμεν. For our country, the President, and all those in public service, let us pray to the Lord. For the holy and great Church of Christ, this holy metropolis, this parish and city, and every city and country, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. For favorable weather, for an abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord. For travelers by land, sea, and air, for the sick, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by your grace. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Lord our God, whose power is beyond compare and glory is beyond understanding, whose mercy is boundless and love for us is ineffable, look upon us and upon this holy house in your compassion. Grant to us, those who pray with us, your abundant mercy and compassion. For to you belong all glory, honor, and worship, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, to the ages of ages. Αλλαλάξατε το Κύριο πάσα η γη. Sing now to his name, describe all his wonderful works. Είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Θεός, ημών σώστο λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον. Αγία σου αγαπώντα την ευφρέπεια του οίκου σου, εσύ αυτού σε διδόξουν, θεϊκή σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείψει ελπίδα σε πισέ. Τη όν το κράτο και σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Μην τρέχεις. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλλιάστο η γη. Oh, sing a new song to the Lord, sing to the Lord all the earth.
περιτιμηθείς. Περιτιμηθείς. Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Commemorate in our most holy, pure, blessed, and glorious Lady the Theotokos, and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another, and our whole life to Christ our God. Lord, you have granted to us to offer this common praise in unison and have promised that when two or three agree in your name, you will grant their requests. Fulfill now, O Lord, the petition of your servants as may be of benefit of them, granting us in the present age the knowledge of your truth and the age to come eternal life. For you, O God, are good and love mankind, and to you we offer glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Τα λέει σου, Κύριε, εις τον αιώνα άσομε. Let us pray to the Lord. Lord God, Master, establish the orders of foes, angels, archangels, and angels of heaven. Grant that with our entrance, their mansion, the angels, and angels, glorify your great goodness, for to be the all glory, honor, and worship, the Father, the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. To this from the grace of the blessed saints who is known forever to the ages of ages. Amen. Sophia, Orpheus.
προσκυνήσομε και προσφέσομε Χριστό. Εις πάσαν την γην εξήλθεν οφθόγος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου, διού Θεοπρεπός εδογματίσας την φύση των όντων ετρανώσας, τα των ανθρώπων ήθηκατε κόσμισας, βασίλειον ιερατεύμα, πατέρος ιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεο. Salvation and
on high. Thus the Creator's high arch basil now rejoice, for he is known as a most divine and light-bearing mystic of Christ. Let us pray to the Lord. Holy God, you dwell among your saints. You are praised by the seraphim of the thrice holy hymn and glorified by the cherubim and worshipped by all the heavenly powers. You have brought all things out of nothing into being. You have created man and woman in your image and likeness and done all the gifts of your grace. You give wisdom and understanding to the supplicant and do not overlook the sinner, but have established repentance as the way of salvation. You have enabled us, your lowly and unworthy servants, to stand at this hour before the glory of your holy altar and offer to you due worship and praise. Master, accept the thrice holy hymn from also from the lips of us sinners and visit us in your goodness. Forgive all our voluntary and involuntary transgressions, sanctify our souls and bodies, and grant that we may worship in holiness all the days of our lives. By the intercession of Holy Theotokos and of all the saints who have pleased you throughout the ages. Ότι Άγιος ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν εν απέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Shine within our hearts, loving Master, pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our minds that we may comprehend the message of your gospel. Instill in us also reverence your blessed commandments of heaven, trample all kind of desires. We may pursue spiritual life, thinking, doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, O God, in the nation of souls and bodies, that we give glory to you, your Father, begin the most to renown forever to the ages of ages. Άιος ο Θεός, Άιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Πρόσχομαι.
Σοφία. Πρόσχομαι. Αδελφοί, βλέπετε μη της ημάς έστε ο συλλαγωγόν δια της φιλοσοφίας και χενής απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν, ότι εν αυτό κατοικείπαν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, και έστε εν αυτό πεπληρωμένοι, ως έστιν η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, ενώ και περιετμήθητε περί το μη αρχιεπίητο εν τη απεκδύση του σώματος των αμαρτιών της σαρκός εν τη περιτομή του Χριστού, συνταφέντες αυτό εν το βάπτι, εν το βαπτίσματι, ενώ και συνεγέρθητε δια της πίσεως της ενεργίας του Θεού του Αιγύραντος, αυτόν εκ των νεκρών. Wisdom. Wisdom, let us be attentive. Brethren, see to it that no one makes a prey of you by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the universe, and not according to Christ. For in him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have come to fullness of life in him, who is the head of all rule and authority. In him also you were circumcised with a circumcision made without hands, by putting off the body of flesh in the circumcision of Christ. And you were buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the working of God, who raised him from the dead. Σοφία αρθία, ακούσουμε το Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Το καιρό εκείνο υπέστρεψαν οι ποιμένες δοξάζοντες και ενούντες το Θεόν επιπάσαν, εισήκουσαν και είδον καθώς ελαλήθη προς αυτούς, και όντε πλήστησαν ημέρε οκτώ του περιτεμήν το πεδίον, και κλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το κληθέν υπό του Αγγέλου πρώτου συλληφθήνε αυτόν, εν τη κοιλία. Το δε πεδίον ύψανε και κρατεού το πνεύμα το πληρούμενο σοφίας και χάρις Θεών είναι επ' αυτό, και πορεύοντο οι γονείς αυτού κατέτος εις Ιερουσαλήμ τη ορτή του Πάσχα, και όντε γένετο ετών δώδεκα αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής, και τελειωσάντων τα σημέρας, εν το υποστρέφειν αυτούς, υπέμεινεν Ιησούν οπές εν Ιερουσαλήμ, και ουκ έγνω Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού, νομίσαντες δε αυτόν, εν τη συνοδείαν είναι ήλθον ημέρας οδόν, και ανεζήτουν αυτόν εν τη συγγένεση και εν της γνωστής.
και μη ευρώντες αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Και γένετο μεθημέρας τρεις εύρων αυτών, εν το ιερό καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων, και ακούοντα αυτόν και περωτώντα αυτούς. Εξίστατον δε πάντες οι ακούοντες αυτού επί τη συνέση και τις αποκρίσεις είναι αυτού. Και οι δόντες αυτών εξεπλάγησαν και προς αυτόν η μήτηρα αυτού είπε τέκνον τι επίσης ημίν ούτως. Ιδού ο πατήρι σου καγώ δυνόμενοι εζητούμεν σε και είπε προς αυτούς τι ότι εξιζήτητε με ουκίδατε ότι εν της του πατρός μου δίνε με. Και αυτοίου συνήκαν το ρήμα, ο ελάλησεν αυτής και κατέβη με ταυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ και είναι υποτασσόμενο εν αυτής και η μήτηρα αυτού διατήρη πάντα τα ρήματα ταύτα εν της καρδία αυτής. Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης. The reading is from the Gospel according to St. Luke. Let us be attentive. At that time, the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, as it had been told them. And at the end of 8 days, when he was circumcised, he was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. And the child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover, and when he was 12 years old, they went up according to custom, and when the feast was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents did not know it, but supposing him to be in the company, they went a day's journey, and they sought him among their kinsfolk and acquaintances. And when they did not find him, they returned to Jerusalem seeking him. After 3 days, they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were amazed at his understanding and his answers. And when they saw him, they were astonished. And his mother said to him, "Son, why have you treated us so? Behold, your father and I have been looking anxiously for you." And he said to them, "How is it that you sought me? Do you not know that I must be in my father's house?" And they did not understand the saying which he spoke to them. And he went down with them and came to Nazareth, and was obedient to them. And his mother kept all these things in her heart. And Jesus increased in wisdom and in stature, and in favor with God and man. O God, who in mercy and compassion has visited our lowliness, who has set us, your humble, sinful, and worthy servants before your holy glory to minister at your holy altar, strengthen us by the power of your Holy Spirit for this ministry, and grant us to the ability that we open our mouths to invoke the grace of the Holy Spirit upon the gifts that are about to be set forth. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιωνών. No one was bound by flesh, desires, and pleasures, or to approach, draw near, or minister to the King of Glory. To serve you is great and not fierce, and even with the heavenly powers, but because of your ineffable love, love for mankind, as master of all, you became man, love,
change or alteration, having served as our high priest and having given to us the ministry of the church of his blood, the sacrifice. You only, Lord our God, rule over heavenly and earthly things. You who are born of the triple throne, Lord of the servant, the King of Israel, the only holy one who rests among those saints. Therefore, I implore you, who alone are good and ready to hear, look down upon me, the sinner and unworthy servant, and cleanse my soul and my heart from an evil conscience. And enable me, the power of the Holy Spirit, clothe the grace of the priest to stand before the holy tables and the ministry of holy bread and your precious blood. For I draw near to you, bowing my neck, and I beseech you, do not turn your face away from me, nor cast me away among your children, but make me your sinful and worthy servant, willing to offer these gifts to you. For you are the offerer and the offered, the one who receives, and the one who is distributor of Christ. God, do we offer the glory. With your beginningless Father, and your all-holy good and life, your Spirit, always now and forever to the ages of ages. Ita cheruvi mysticos in Christus opio triade pasan, ipo tigin apodormen anan oston vasilea ton ondon, ipo doxemni tes eglikes unam taxin, alleluia, alleluia, alleluia. Ita cheruvim mysticos in Christus opio triade pasan, ipo tigin oston vasilea ton ondon, ipo doxemni tes eglikes unam taxin, alleluia, alleluia. Πάντων ημών.
εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. May the Lord God remember all of us in his kingdom, always now and forever, and to the ages of ages. Τις ευρωσύνες σου, νίστη, Κύριε Σουνίν, και εις τους αιώνους των αιώνων. Πληρώσουμε την δέησιν ημών των Κυρίων. Υπέρ το πρωτεθέντο τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαμβίας και φόβου Θεού εισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ρισθήνη μας από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. For a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us ask the Lord. For an angel of peace, a faithful God, a guardian of our souls and bodies, let us ask the Lord. For forgiveness and remission of our sins and transgressions, let us ask the Lord. For all that is good and beneficial to our souls, and for peace in the world, let us ask the Lord. For the completion of our life in peace and repentance, let us ask the Lord. For a Christian end to our lives, peaceful without shame and suffering, and for a good defense before the awesome judgment seat of Christ, let us ask the Lord. Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady the Theotokos and ever Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God.
our God, who created us and brought us into this life, who showed us the way to salvation, who bestowed upon us the revelation of heavenly mysteries. You are the one who has appointed us to this service of by the power of the Holy Spirit. Therefore, graciously grant to us, Lord, that we may be servants of your new covenant, ministers of your holy mysteries. Accept us as we draw near to your holy altar, according to the multitude of your mercy, so that we may be made... that we may be worthy to offer to you this rational and bloodless sacrifice, and for our own sins and for their ignorances of the people. Grant that having accepted this sacrifice upon your holy, super heavenly and noetic altar as an offering of spiritual fragrance, you may in return send on upon us the grace of your Holy Spirit. Look upon us, O God, and consider this our worship, and accept it as you accepted the gifts of Abel, the sacrifices of Noah, the burnt offerings of Abraham, the priestly offices of Moses and Aaron, and the peace offerings of Samuel. Even as you accepted this true worship from the hands of your holy apostles, Lord, so also accept in your goodness these gifts from the hands of us sinners, that having been accounted worthy to serve at your holy altar without blame, we may receive the recompense of wise and faithful stewards on the fearful day of your dread judgment. Through the mercies of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, to the ages of ages. Irene Pasi, peace be with you all. Agapis men allelus in el omnio homologiso men, let us love one another, that with oneness of mind we may confess. I would love to remember the Shem Baruch Hashem with us, the Shem Baruch Hashem, Christon Nesu in one. Christon du Mesu in one. Τας θύρας λέτ, εν σοφία πρόσχομαι δεν τόρς εν χουίστομ, λέτ ας μπι ατέντιβ.
Στο με καλό, στο με μεταφόβου, πρόσχομαι την Αγία αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit be with you all. Άλλος χωμέντας καρδία give thanks to the Lord ευχαριστήσομεν το Κύριο. Existing one Master, Lord God, Father, Almighty, worship, one it is truly just and right in the majesty of your holiness that we should praise you, hymn you, bless you, worship you, give thanks to you, to glorify you, the only true existing God, and to offer you this our rational worship with a contrite heart, a humble spirit, for you are he who is graciously granted to us the knowledge of your truth and who is able to praise your mighty acts, or to make all your praises known, or to tell of all your wonderful deeds at all times. Master of all things, Lord of heaven and earth and every creature, visible and invisible, who are seated upon the throne of the glory, and who beholds the depths, who are without beginning, invisible, ineffable, indescribable, changeless, the Father of our Lord Jesus Christ, who is the great God and Savior of our hope. He is the image of your goodness, the seal of the equal type, revealing in himself you the Father. He is the living Word, the true God, the pre-eternal wisdom, life, sanctification, power, the true light. Through him the Holy Spirit was manifested, the Spirit of truth, the gift of adoption, the pledge of our future inheritance, the first fruits of eternal blessings, the life-creating power, the fount of sanctification, through whom every rational and noetic creature is made capable of worshiping you and giving you eternal glorification, for all things are your servants. You are indeed praised by the angels, archangels, thrones, dominions, principalities, authorities, powers, and the many-eyed cherubim. You are surrounded on all sides by the seraphim, each with six wings, and with two they cover their faces, with two they cover their feet, with two they fly, crying out to one another with unceasing voices and ever-resounding praises. Τον επινίκιον ύμνον άδων τα βόντα και κραγώτα και λέγοντα, singing the victorious hymn, shouting out, proclaiming, and saying... Together these blessed powers, Master, who loves mankind, that we sinners, we will also cry aloud and say, Holy are you in truth, and all holy, and there are no bounds to the majesty of your holiness. For you are just in all your ways, and you have ordered all things of the righteousness and true judgment for us. For when you had fashioned man by taking him from the dust of the earth, and had honored him with your own image, O God, you placed him in the paradise of plenty, promised him eternal life, and the enjoyment of everlasting good things in keeping your commandments. But when he disobeyed you, the true God, who had created him and was led astray by the deception of the serpent, thus becoming subject to death through his own transgressions, you, O God, banished him in your righteous judgment from paradise into this world and returned him to the earth from which he was taken, providing for him the salvation and regeneration in your Christ himself. Yet you did not turn away forever from your creature whom you made, O good one, nor did you forget the work of your hands, but you visited him in various ways through your tender mercy. You sent forth prophets, you performed mighty works by your holy ones who in every generation were well-pleasing to you. You spoke to us through the mouths of your servants, the prophets, who foretold to us the salvation which was to come. You gave us the law as an aid. You appointed angels as guardians. When the fullness of time had come, you spoke to us through your Son himself, through whom you also created the ages, he being the radiance of your glory and the express image of your person, and upholding all things by the word of his power, thought it not robbery to be equal with you, the God and Father, but though he
he was God before all ages, he nonetheless appeared upon the earth and lived among men and was incarnate of the Holy Virgin and emptied himself, taking on the form of a servant, becoming conformed to the body of our lowliness, that he might make us conform to the likeness of the glory of his, the image of his glory. For since sin entered into the world through man and death by sin, it pleased your only begotten Son, who is in your bosom, God and Father, to be born of a woman, the holy Theotokos and ever Virgin Mary, to be born under the law so as to condemn sin in his flesh, so that those who were dead in Adam might be made alive in him, your Christ. And becoming a citizen of this world and giving us commandments of salvation, he released us from the delusions of idolatry and brought us to the knowledge of you, the true God and Father, having won us unto himself as his own chosen people, a royal priesthood, a holy nation, and having purified us by water and having sanctified us by the Holy Spirit, he gave himself as a ransom to death, in which we were held captive, sold under bondage under sin. And having descended through, the cross into Hades, that he might fill all things with himself, he loosed the pains of death. And he rose on the third day, making a way for all flesh unto the resurrection from the dead, since it was not possible that the author of life should be held by corruption. That he might be the firstfruits of those who have fallen asleep, the firstborn from the dead, that he might be in all things and first among all, and ascending into heaven, he sat down at the right hand of your majesty on high, and he will come to render to every man according to his works. And he has left us as memorials of his saving passion, these things which we have set forth before you according to his commandments. For when he was about to go forth to his voluntary, ever memorable, and life-giving death, on the night in which he was delivered up for the life of the world, he received bread in his holy and pure hands, and when he had presented it to you, God and Father, and had given thanks and blessed and sanctified, and he breaking it, he gave it to his holy disciples and apostles, saying, Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει το σώμα, το υπέρ ημών κλώμενον εις άφεσιν αμάρτιον. Receive, eat, this is my body which is broken for you for the remission of sins. Likewise, having partaken the cup of the fruit of the vine, and having mingled it, and having given thanks, and having blessed it, and having sanctified it, he gave it to his disciples and apostles, saying, Drink of this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, for the remission of sins. Πι ετεξεύτου πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, τούτης καινής διαθήκης, του υπέρ ημών καπολαρχινόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Do this in remembrance of me, for as often as you shall eat this bread and drink this cup, you proclaim my death and confess my resurrection. Wherefore, Master, we also, remembering his saving passion, a life-giving cross, his three-day burial, his resurrection from the dead, his ascension into the heavens, and enthronement at your right hand, God and Father, in his glorious and awesome second coming. O Theos elastomotor, O Theos elastomotor lokeleison, O Theos elastomotor lokeleison. Tasa ekton son, si prosferomen, κατά πάντα και δια πάντα, your own, we offer to you, in all and for all. Wherefore, all holy Master, we also, your sinful and worthy servants, whom you have made worthy to serve at your holy altar, not through our own righteousness, for we have not done any good deed upon the earth, but because of your mercies and your compassions, which you have so richly poured upon us, boldly draw near to your holy altar, and presenting to you the antiteps of the holy body and blood of your Christ, we pray to you, we implore you, Holy of Holies, that by the favor of your goodness, your Holy Spirit may descend upon us, and upon these gifts here presented, and bless them and sanctify them, and make this bread to be itself the precious body of our Lord and God and Savior Jesus Christ. Amen. And this cup to be itself the precious blood of our Lord and God and Savior Jesus Christ, which is shed for the life and the world and its salvation, Amen. Changing them by your Holy Spirit. Amen. And as first partakers of the one bread and the cup, unite us all to one another unto the communion of the one Holy Spirit, and grant
grant that none of us may partake of the holy body and blood of your Christ unto the judgment or condemnation, but rather that we may find mercy and grace with all the holy ones who throughout the ages have been well pleasing to you, forefathers, fathers, patriarchs, prophets, apostles, preachers, evangelists, martyrs, confessors, teachers, and ever righteous perfect person of faith, for Saint John the prophet and for his glorious praiseworthy apostles. Our Father among the saints, Basil the Great, Archbishop of Cappadocia, remember, commemorate today and of all your holy ones, whose supplication visit us, O God. And also remember all those who fall asleep in the hope of the resurrection of their life, whose names are manifested and grant their mercy, O God, and let us keep watch. Again, we pray to you, Lord, remember the holy Catholic Apostolic Church, which is from one end of the universe to the other, and give peace to her whom you have obtained from the precious blood of your Christ, and establish this holy house even to the end of the ages. Remember, Lord, those who have set these gifts before you, those for whom and through whom and behalf of whom they have offered them. Remember, Lord, those who bear fruit in good works in your holy churches. Remember the poor. Reward them with your rich heavenly gifts. Give them heavenly gifts in return for eternal things, eternal gifts for temporal, incorruptible for incorruptible. Remember, Lord, those who are in deserts and mountains and caverns and in the chambers of the earth. Remember, Lord, those who live in virginity and piety and asceticism and lead a reverent way of life. Remember, Lord, all civil leaders and those in public authority whom you have allowed to govern on earth. Grant them profound and lasting peace. Speak to their heart good things concerning your church and all your people, that in tranquility and live peacefulness in their lives of all piety and virtue. Establish the good in their goodness and make the wicked good through your goodness. Remember, Lord, the people here present and all those who are absent for honorable reasons, and have mercy on us and on them. According to the multitude of your mercy, fill their treasures with every good thing. Maintain their marriages in peace and harmony. Nurture the infants, instruct the youth, strengthen the aged, encourage the faint of heart. Reunite those who are scattered, bring back those who are in error, and unite them to your holy Catholic Apostolic Church. Liberate those held in captive by unclean spirits. Sail with those who sail, travel with those who travel. Defend the widows, protect the orphans, free the captives, heal the sick. Remember, Lord, those who are under judgment in mines, in exile, in bitter servitude, in every tribulation, necessity, and danger, and all who entreat your great loving kindness. And remember those who love us and those who hate us and those who have asked us to pray for them, unworthy though we be, and all your people. Lord our God, pouring out upon all of them your rich mercy, granting to all their petitions which are unto salvation. And remember, O God, all those whom we have not remembered through ignorance, forgetfulness, and a multitude of names, for you know the name and age of each, even from his mother's womb. For you, Lord, are the helper of the helpless, the hope of the hopeless, the savior of the storm-tossed, the haven of the voyager, and the physician of the sick. Be all things to all men, you who know each man, his request, his home, and his need. Deliver this city, Lord, and every city and country from famine, pestilence, earthquake, flood, fire, sword, invasion of foreign enemies, civil war, and accidental death. Εξαιρέτως Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Remember, Lord, every one of us, this right to you, the Lord, you remember, Lord, my worthiness, according to the mold of the day of each. We give every transgression of the whole voluntary and involuntary. Do not look at the face of the script and the gifts. Presbytery, the diaconate, and Christ, and the peace, and the mass, and the word of those Muslims. Us your benevolence, Lord, and manifest yourself to us in your rich compassion during the season of the weather. Send out the fruit. Bless the crown of the year, and the goodness prevents schisms in the church. Quench the ragings of the hostile nations. Quickly destroy the uprisings of heresies and by the power of the Holy Spirit. Receive us into your kingdom, showing us to be sons of light and sons of the day. Grant us your peace and your love, Lord our God, for you have given all things to us, and grant that with one mouth and one heart we be glorified by
εμπρό της μνήστητε Κύριε του Αρχιεπισκόπημον Αλεξίου, ον χάρισε της Αγίας σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σών έντιμον υγεία μακουρεύοντα, και όθοδομούν το λόγο της εις αληθείας. And remember those whom each one of us has in mind, and all the people. And grant that with one mouth and one heart we may glorify and praise your most honored and majestic name of the Father and the Son and the Holy Spirit now and forever to the ages of ages. And the mercies of our great God and Savior Jesus Christ be with you all. Having commemorated all the saints again and again, let us pray to the Lord. For the precious gifts here presented and consecrated, let us pray to the Lord. That our God who loves mankind, having accepted them at his holy and celestial and mystical altar, as an offering of spiritual fragrance, may return and down upon us the divine grace and the gift of the Holy Spirit. Let us pray for our deliverance from all affliction, wrath, danger, and necessity. Let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. That the whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask the Lord for an angel of peace and faithful God and guardian of our souls and bodies. Let us ask the Lord for pardon, remission of our sins and transgressions. Let us ask the Lord for that which is good and beneficial for our souls and for peace for the world. Let us ask the Lord τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξιώσουν εμάς δέσποτα με τα παρεσίασα κατά Κρήτος των Μάρ και πελίσσεσαι των επράνιων Θεών Πατέραν και λέγειν. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Τάτς κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. By the grace and compassion and love for mankind of only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all holy, good, and life-creating Spirit,
always now and forever into the ages of ages. Proskomen tayam desires the holy gifts for the holy people of God. The Lamb of God is broken, shivered open, never been consumed. Jesus, Jesus Christ conquers.
με το φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρθετε. With the fear of God, with faith and love, draw near. Περί το μην εν σαρκή, ο εκ πατρός ανεπτομή στεκερεύσεως, αφράστος στέκθης ως λόγος και ως Θεός εκ Θεού, ενατρεπτωμένο τη θεότητη, διό κατανόμων, ο υπερνόμων γενόμενος, καταρας νόμου, εκλυτρούτε τνιούς απαντάς, και την άνωθεν ευλογίαν δε δωρείτε. Όθεν την υπεραγαθόν, αυτού συγκατάβασιν, αναφημούντε σημούμεν και ευχαρίστως δοξαζόμεν. Αυτός δυσοπούντες, δεσπιχέσιμον δοθήνε το μέγα έλεος. Ασεν, adopted son of God, being reborn by holy baptism, you confess that he who in truth and nature before the ages is Son and Logos of God is unoriginate, along with the Father and coessential, O Holy One, and with the brilliance of your words and your treatises, you have stopped the unbridled mouths of heretics. Therefore your residence is in the palaces there on high. You reign together with Christ, who alone does naturally rule as King. Obey, soul, and treat him who abundantly distributes great mercy to the world. And Lord, epuraniunau, os hierarchis, hieros prosechorisas, την πράξην και θεωρίαν, τας της σοφίας αρχάς, ως τον ειν Αγίαν περικείμενος, και νυν εις το Άνω, θυσιαστήριον ως Ιε, ιατρεύον, ιερατεύον, και Θεό παρισταμένος, και την αείλον λειτουργίαν τελουμένος. Μέμνης ο συμπαθέστατε, παμάκαρ βασίλειε, των εκτελούντων τη μνήμη την ιεράν σου και βαντιμού. Χριστόν οικετεύον, τον παρέχοντα το κόσμο, το μέγα έλεος. Thoroughly consecrated to God, were you from childhood and devoted in every way, the light of transcendent wisdom illuminating your soul, you made clear the knowledge of all that exists, explaining explicitly and relating sagaciously the balanced order of creation and made of this an occasion for more divine knowledge, Holy One. Therefore we loudly do proclaim that you speak the words of God as a divine sacred teacher, and as the church's bright shining star. And thus we extol Christ, who abundantly distributes great mercy to the world. Μετλαμβάνει η Δόλη του Θεού, η Μαρία, σαν μεγαλύτερη και ζωή αιώνιον.
του δείπνου σου, του μυστικού, σήμερον ηέθε, κοινων ον επαραλάβε ομίγαρ της εχθρίσου το μυστήριον υπό. Δώσω καθ' απέρω Ιούδας άλλωσο πίστης ομολογώ. Μνήστητη μου, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Μνήστητη μου, Δέσποτα, εν τη βασιλεία σου. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Save, O Lord, your people. And bless your inheritance. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Let our mouths be filled with your praise, O Lord, that we may sing of your glory, because you have made us worthy to partake of your holy mysteries. Keep us in your sanctification, that all day long we may meditate upon your righteousness. Alleluia, alleluia, alleluia. As is our tradition, on the 1st of January, the feast of Saint Basil, the Philoptikos is going to pass a tray for Saint Basil Academy. It is the home for children who have no other place to go. Maybe they have been taken out of their families, maybe their parents are not able to take care of them, but this is St. Basil Academy in New York. It's the only institution in the entire archdiocese dedicated just to taking care of the children. So every year on the Feast of St. Basil, the Philoptikos all over the country collect for St. Basil Academy, so please be generous for the academy, for this is where the church takes care of the children who have no one else to take care of them, so please be generous.
ορθή μεταλαβώντες το θείον αχράτων, αθανάτων, επουρανίων και ζωπιών του Χριστού φρικτό μυστηριών, αξίως ευχαριστήσομε το Κύριο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τέλειαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. We thank you, Lord our God, upon partaking of your holy, pure, immortal, and heavenly mysteries, which you have granted us for the benefit, sanctification, and healing of our souls and bodies. Grand Master of all, that the communion of the holy body and blood of your Christ may become for us faith unashamed, love unfeigned, increase of wisdom, healing of soul and body, the repelling of every hostile adversary, fulfillment of your commandments, and an acceptable defense of the dread judgment seat of your Christ. Ότι εσύ ο Αγίας Μός ημών και εσύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Let us go forth in peace, let us pray to the Lord. You have made us partakers of the ineffable, heavenly, and awesome mysteries of your holy body and your precious blood, in remembrance of your voluntary passion and life-giving resurrection on the third day. You who receive this rational and bloodless sacrifice as a sacrifice of praise from those who call upon you with their whole heart, you, Christ our God, the Lamb and Son of God, who takes away the sins of the world, you, the blameless calf, who does not accept the yoke of sin, and who was voluntarily sacrificed for us, you who are broken but not divided, who are forever eaten yet never consumed, but sanctify those who partake. In your sanctification preserve us, your servants, those who minister, our leaders, the armed forces, and the people here present. And grant that we may meditate upon your righteousness at all times and in every season, so that being led according to your will and doing the things that are well-pleasing to you, we may become worthy of the place also at your right hand when you return to judge the living and the dead. Rescue those of our brothers who are captives, visit those who are sick, pilot those who are in peril upon the sea, and give rest, the light of your countenance shines, to the souls of all those who have gone before us in the hope of resurrection to eternal life, and hear all who beseech your aid. For you are the giver of all good things, and to you we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, to the ages of ages. The mystery of your dispensation, Christ, has been accomplished and perfected as far as it is our power. We have been the memorial of your death. We have some type of the resurrection. We have been filled with your unending life. We have enjoyed your inexhaustible delight, which in the world to come be well pleased to grant to us all. Through the grace of our Lord, your Father, holy, now forever, to the ages of ages. Amen. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένην των λόγων σου, διού Θεοπρεπός εδογμάτισας, την φύση των όντων ετρανώσας, τα των ανθρώπων ηθήκατε κόσμισας, βασίλειον ιεράτευμα, πατέρος ιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα ελεός.
ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Again we pray for our Archbishop Alexios and all our brothers and sisters in Christ. Again, we pray for mercy, life, peace, health, salvation, visitation, forgiveness, and remission of sins of the servants of God, the members, trustees, supporters, and benefactors of this holy church, and for the servants of God, Nicolaou, Evangelias, Katekton, Angonon, Mitteres, Kadophon, Kesingenon, Vasilikis, Presbyteres, Athanasiou, Ireus, Haralambus, Mikhail, Kaliopis, Katekton, Yurio, Lenis, Katekton, Dimitrios, Angelikis, Katekton, Rei, Lirinis, Katekton, Stavrou, Lirinis, Katekton, Αντωνία Σοφία Κατέκτων, Γουσνίου Νίκη Κατέκτων, Νικολάου Μαρία Κατέκτων, Θεολόγο Σταυρούλα Κατέκτων, Κατρινή Σεφταρτίου Κατέκτων, Βασιλεία Πρεσβυτέρα Αθανασίου, Ιερέω Σαραλάμπου, Βασίλη Ειρήνη Κατέκτων, Βασίλη Νίκη Κατέκτων, Βασίλη Κατέκτων, Βασίλη Κατέκτων, Βασίλειο Καλέζη Κατέκτων, Βασίλης Ελένης και το μέλη και τη Ουροδίας τον επιτελούν τον Αγίαν έρωτην ταύτην. Έτσι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλη και χώραν αποργείς λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής άλλων φίλων, φίλων πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενία διάλακτον και νέσαι των αγαθών και φιλάνθρωπο Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη και ρίσσε ημάς, έκτισε επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέει σε ημάς. Again we pray that the Lord God may hear the prayer of us sinners and have mercy on us. Hear us, O God, our Savior, the hope of all those who live everywhere on earth and those far out at sea. Be gracious toward our sins, Master, and have mercy on us, for you are a merciful and loving God, and to you we give glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, to the ages of ages. Τα σκεφαλά σημώ το Κύριο κλείνω με. Most merciful Master, Lord Jesus Christ, our God, through the intercession of most pure Lady, the Theotokos and ever Virgin Mary, the power of the precious and life-giving cross, the protection of the honorable heavenly bodiless powers, the supplication of the honorable glorious prophet and foreigner John the Baptist, the holy and glorious praiseworthy apostles, our fathers among the saints, great hierarchs, ecumenical teachers, Basil the Great, whose memory commemorate today, Gregory the Theologian, and John Chrysostom, Athanasius, and Cyril, and John the Merciful, Patriarchs of Alexandria, Nicholas, Bishop of Myra and Lycia, the protector of this church and city, Spiridon, Bishop Trimithus, and Nectarius of Pentapolis, the wonder workers, of the holy, glorious, great martyrs, George, the victorious, Demetrius, the Myrtlethlete, Theodore the Recruit, Theodore the Commander, Minas, the wonder worker, Haralambos, and Eleftherios, the higher martyrs, of our venerable God-bearing fathers, and mothers who have excelled in asceticism, the holy and righteous ancestors of God, Joachim and Anna, and of all your saints. Accept our prayer. Grant us forgiveness of our transgressions. Protect us under the shelter of your wings. Drive away from us every enemy and adversary. Grant peace to our lives. Have mercy on us and on your world, and save our souls as a good and loving God. Theotokos.
πατήρα έτε και στο ψυχόνι Κύριε Lord Jesus Christ, our God, you blessed the five loaves in the wilderness, and from them 5,000 men were filled. Bless now these loaves, the wheat, the wine, and the oil. Multiply them in this holy church, this city, and the homes of those who celebrate today and in your whole world. And sanctify your faithful servants who partake of them. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσας τους αυτοάρτους, εν το ρήμο και εξ αυτών πεσεχελίως άνδρες χορτάσας. Αυτός ευλόγησε και τους άρτους τούτους, κουσίτουν και νήλων και έλιον, και πλήθωνον αυτά εν Αγία Εκκλησία, την πολιτάφτη, εν της οίκης των ριζόντων και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβώνες πιστούς δούλους σου αγίασον. For you are he who blesses and sanctifies all things, Christ, unto you we offer up glory, because your Father, your eternal Father, and your Holy and life and Spirit, always, now, and forever, and to the ages of ages. Amen. Εύσαν και πεινάσαν οι δέξι τούλες των Κύριων που κελατωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι εύσαν και πεινάσαν οι δέξι τούλες των Κύριων που κελατωθήσονται παντός αγαθού. Now we're going to cut the Vasilopita for the new year. Hasta, leave it there. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πάσα τη γην εξήλθεν ο θόγος σου, ως δεξαμένη τον λόγο σου, διού Θεοπρέπως εδογματίσας, τη φύση των όντων τετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, βασίλειον ιερατεύμα, Πατερός ιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας θεήμην το μέγα έλεος. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Further we pray for all pious and orthodox Christians. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Again we pray for Archbishop Alexios and all our brotherhood in Christ. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Further we pray for our country, the President, and for all who are in civic authority. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των νέων εν εαυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριο. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Again we pray for this new year, be blessed with the goodness of the Lord, may it be a year of peace and redemption. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ότι λέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Let us pray to the Lord. Κύριε Λέησον.
Lord our God, who fix times and seasons by your own authority and in your hands hold our life, hear us who pray to you on this auspicious day. As we enter this new year of goodness, bless these breads offered for your glory and honoring our Father among the saints, Basil of the Great, Archbishop of Caesarea from Cappadocia. Look down from your holy heaven, O great giver of gifts. Let your heavenly gifts descend upon those who have prepared and upon those who will partake of these breads. Bless their comings and their goings. Fill their life with all that is good. Guide their steps that they may fulfill your divine commandments. For man shall not live by bread alone. By the intercessions of your all-pure Mother and our Father and the saints, Basil of the Great and of all the saints. Κύριε Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους, εν τη δία εξουσία θέμενος και τη ζωή ημών, ισχύρας το διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένου σου, εν τη ευσίμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδων ημών εις των νέων, εν εαυτών της Χριστότητός σου, και ευλόγησον τους πλακούντας τούτους, τους προσφερωμένους εις δόξαν σύ και τιμήν, του Αγίης Πατρός ημών, Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπληψον εφημάς, τούστε τα δώρα τα αυτά ευτρεπίσεντος και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, τα σουρανίους δωρεά σου, ότι επί σύ ήλ πήκαμεν, το ζώτη Θεό εις τους αιώνας, ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθή στη ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των θείους εντολών, ότι ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείς Παναχράνος ο Μητρός, του Αγίης Πατρός ημών, Βασιλείου του Μεγάλου και πάντα σου των Αγίων. Αμήν. Glory to our God, our hope, glory to you. May Christ, our true God, who was circumcised in the flesh for our salvation, through the intercession of pure and holy Mother, the power of the precious and life-giving cross, the protection of the bodiless powers of heaven, supplication of glorious prophet and forerunner John the Baptist, holy and glorious praiseworthy apostles, the holy and glorious triumphant martyrs of our Father among the saints, Basil the Great, Archbishop of Caesarea from Cappadocia, whose liturgy we celebrate today and whose memory we commemorate today, and of all the saints, have mercy on his good, loving, and merciful God. The ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Now we're going to cut the Βασιλόπιτα. Okay, I'll do that right now. I'll do that now. How perfect. Okay. A couple of quick announcements before I cut the Vasilopita. First, beautiful. I'm so touched, so honored. The Philopagos wanted me to let everyone know that we collected $690 today for St. Basil Academy. And they're going to take from the Philoptikos account the difference in making an even $1,000 for the Academy. So thank you very much to the Philoptikos and all of you for that generous gift. And these, I'm guessing they're chocolate. They're not real gold. The bookstore is offering us little gold chocolates today in honor of St. Basil. I'm tempted to keep them all for myself because these are one of my favorite things. However, there's enough for everybody, I believe. So when you come up and get your piece of Vasilopita, on behalf of the bookstore, you'll have a little gift to commemorate St. Basil, some gold chocolate coins here. So that should be fun as well. All right, so now we're going to start with the cutting of the Vasilopita. First, I'm going to ask Mr. Nikita Manyas to come forward, who is not only our parish council president, but also our resident archon. He's going to receive the first piece on behalf of Christ and the Patriarchate. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Spatros, kituiu, kituiu, pneumatos. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. First class. That's a big deal. Get the piatto. For Christ and the Patriarchate, our Archon and President, Mr. Nikitas.
Next, for the parish council, where's our vice president? I saw him a second ago. Where did he go? He's hiding behind the wall over there. On behalf of the parish council, our vice president, Zimi. And now we're going to go ahead and move into the ministries, and I don't have a list in front of me, so I'm going to go around, and as I see them, I'm going to bring them forward. So we're going to start with, we have two choirs, our choirs, we have John Lulius, Katie Fackless, and DeRose Andropoulos to come forward for our two choirs. Happy New Year. And remember, if you get the coin, we don't believe in luck. We believe in blessings from God. We don't believe in luck, right? Okay. Making my way around, on behalf of the chanters, I saw, where's Nikolaiki? Nico. I'm going to make my way around the dance ministry. Thank you very much. if you must. Next, Harry, how about on behalf of the St. Dionysios Chapel Committee, Harry Andropoulos to come forward. See, I'm just going to make my way around as we remember them here. And we're just any day now, we should get the building permit, right? Yeah. Any day now. Crisula, on behalf of our office volunteers, are there any of your other office people here yet? Okay, come on forward. Crisula, on behalf of all the office volunteers. For Philoptikos, Mary the President Sismelis. I saw her back there as I was going around. On behalf of the staff of the cathedral, Dale. Where's Dale? Dale. On behalf of the altar boys, Kyriakos Fackless. There's Kyriako. How about on behalf of our young adult ministry, George Fackless? Come on. Although he's enjoying time in Jacksonville, when Dale. He comes, he participates. Come on, Dale, you do. George. Happy New Year. Dale. Are there any other Sunday school? Happy Melissa, New Year. Come forward. Happy New Year. The bookstore. Is Sophia here? Is the chairman of the bookstore? I don't see Sophia. So, all right, Presbytera. It's also her name day, so we'll give Presbytera. So it's also her name day today. So, but she's not allowed to get the coin today. So, huh? Happy New Year. Thank you. Thank you. Thank you. Πάντα υγεία και χαρά. On behalf of Goya. They left already. Didn't they leave? Okay, Harry, come get the Goya piece. I don't know, I lost. Happy New Year. Any other ministries here? I don't have my glasses on. Boy Scouts, Nick, come forward. And Karen, come forward on behalf of all of our volunteers.
Karen is the one who makes sure all of our volunteer paperwork and everything is always in order for volunteers. So Karen, on behalf of all of the volunteers, there's Boy Scouts, mm-hmm. and there's Happy New